Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι μια ατυχή στιγμή για το Κοινοβούλιο αυτή η συζήτηση, γιατί μας είχατε ρωτήσει και είχαμε συνεννοηθεί τα κόμματα, ίσως σήμερα να μην γινόταν αυτή η συζήτηση και να γινόταν στη διάσκεψη των Προέδρων και αμέσως μετά αν χρειαστεί να γίνει και στην Ολομέλεια. Καταρχήν να πω στη Χρυσή Αυγή ότι προφυλακισμένος βουλευτής μπορεί να υπάρχει και αύριο το πρωί από άλλο κόμμα. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Είναι ένα θέμα το οποίο εδώ πρέπει να το επιλύσουμε. Αυτή τη στιγμή ο νόμος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέπει σε αυτούς που δεν έχουν καταδικαστεί για τα πολιτικά τους δικαιώματα να είναι υποψήφιοι και από τη φυλακή να βάλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν. Μας αφορά όλους. Και είναι ένα θέμα ξεχωριστό. Μην το δείτε ως Χρυσή Αυγή ή ως οτιδήποτε. Και ερωτάτε, μπορεί η Βουλή ως τρίτος πυλώνας της δημοκρατίας να είναι όμηρος του κάθε εισαγγελέα υπηρεσίας για να αν θα αφήσει ή όχι τον οποιονδήποτε προφυλακισμένο βουλευτή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, για ένα τροχαίο, για μια απλαστή αυτή, ξεχάστε τη Χρυσή Αυγή. Αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε στη διάσκεψη των Προέδρων επί των ημερών που ήμουν Πρόεδρος και προφυλακίστηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και πήρε απόφαση το σώμα. Το έχει λύσει το θέμα στην προηγούμενη σύνοδο. Και για μένα δεν είναι απλά διαδικαστικό. Είναι θέμα ουσίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν τελικά αυτή η Βουλή θα θεωρήσει ότι η προηγούμενη θητεία της ήταν νόμιμη και σωστή ή αν από εδώ και μπρος δεν θα ξαναλειτουργήσει επειδή ο οποιοσδήποτε κάθε εισαγγελέας της έδρας και της υπηρεσίας θα κρίνει ότι δεν μπορεί να δίνει άδεια και θα αυτοδεσμευθούμε με μια τέτοια απόφαση του σώματος. Δεν είναι κάτι το απλό λοιπόν εδώ να το συζητάμε και να παίρνουμε έτσι αποφάσεις. Και επιτρέψτε μου να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν καταλαβαίνω την επιλεκτική ευαισθησία σας στο συγκεκριμένο θέμα. Και δεν την καταλαβαίνω, κυρία Πρόεδρε, διότι είναι το τρίτο ατόπιμά σας μέσα σε πολύ μικρό σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα αναφέρατε τις καταθέσεις από τον εισαγγελέα των φακέλων αναφέροντας ονόματα συναδέλφων μεταξύ των οποίων και το δικό μου χωρίς να μας έχετε ενημερώσει, αλλάζοντας την πρακτική, γιατί ο κανονισμός λέει γίνεται ανακοίνωση στο σώμα και εφόσον 50 βουλευτές καταθέσουν την αίτηση συζητείτε στο σώμα και χωρίς να αναφέρετε, γιατί εγώ από σας, από την έδρα τα άκουσα και ενημερώθηκα ότι η εισαγγελέας κρίνει, όσο πρόλαβα να διαβάσω, ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο και απλώς την στέλνει και στη Βουλή. Το ίδιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι και για τον κύριο Βενζέλο. Όμως την κοινή γνώμη, με την αλλαγή αυτή που κάνατε, θα μείνουμε εμείς με λάσπη ότι ο εισαγγελέας έστειλε εδώ μια δικογραφία. Και εφόσον αναφέρατε το όνομα, οφείλατε λόγω της ευαισθησίας την οποία έχετε να πείτε κιόλας ότι ο εισαγγελέας της έδρας προτείνει να πάνε στο αρχείο οι συγκεκριμένες υποθέσεις τις οποίες εξέτασε. Αλλιώς μας αφήνετε έκθετους. Το τρίτο ατόπιμά σας, το οποίο κανείς μας δεν ήθελε να παρερμηνευτεί, γι' αυτό και δεν το συζητήσαμε. Το ανέφερα όμως στο γραφείο σας. Σας είπα ότι βγάλατε ημερήσια διάταξη εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας χωρίς να γνωρίζετε το όνομα και χωρίς να έχετε επιστολή του αρχηγού του κόμματος για τον ποιον προτείνει. Και οι βουλευτές δεν είμαστε ζώα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έτσι μας βλέπουν κάποιοι. Ο κανονισμός ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία για να διαβουλευτούμε και εμείς και τα κόμματά μας. Και βεβαίως προτάθηκε ο κύριος Παυλόπουλος, για τον οποίο εμείς δεν είχαμε αντίρρηση, ή το Πασό και το Ποτάμι πρότεινε τον εκλεκτό τον κύριο Αλιβισάτο. Αλλά η παρατυπία παραμένει, κυρία Πρόεδρε, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα της ολομέλειας της Βουλής. Έπρεπε, ορίζει ο κανονισμός, όχι το πενθήμερο, ορίζει ότι έπρεπε να πάρετε την αίτηση του αρχηγού του πρώτου κόμματος που προτείνει το όνομα και μετά, αφού ανακοινωθεί, να βγάλετε την ημερήσια διάταξη. Από πού αντλείτε το δικαίωμα και παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες μόνοι σας? Μας λέτε δεν υπάρχει διάσκεψη των Προέδρων. Σας λέω λοιπόν ότι και στα τμήματα, όταν η Βουλή πάει στα τμήματα, δεν έχουμε διάσκεψη των Προέδρων. Ουδέποτε όμως Πρόεδρος της Βουλής διανοήθη να μην καλέσει μαζί με το Προεδρείο και τους εκπροσώπους των κομμάτων να θέσει τα ζητήματα, να τα συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση εκεί.
Και κατ' επανάληψη εγώ καλούσα τους εκπροσώπους και του δικού σας κόμματος και των άλλων κομμάτων και τα συζητούσαμε για να αποφύγουμε αυτή την έκθεση του Κοινοβουλίου στην κοινή γνώμη. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή σήμερα. Με ευθύνη δικιά σας. Σε εσάς απευθύνομαι, κύριε Λαφαζάνη. Και θα περίμενα, κοιτάξτε κύριε Λαφαζάνη, εγώ δεν θα σας πω ούτε για τούμπες ούτε για τίποτα. Αλλά αυτά που πρέπει να τα επισημαίνουμε, θα τα επισημαίνουμε. Αποδεχθήκατε πλήρως και το μνημόνιο και την Τρόικα και όλα και θέλετε και στο Κοινοβούλιο εδώ να μας επιβάλλετε το δικό σας τρόπο συζήτησης. Αυτό δεν θα περάσει. Αυτό να το καταλάβετε. Αυτό να το καταλάβετε. Το Κοινοβούλιο είναι Κοινοβούλιο. Και εδώ θα μας επιτρέπετε να συζητάμε και να λέμε την άποψή μας. Αλλιώς κλείστε το κι αυτό. Γιατί αυτό προσπάθησε η πρόεδρος σήμερα να κάνει. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε αποφάσει του εισαγγελέα αύριο ή μεθαύριο, θα λειτουργήσει η Βουλή. Θα λειτουργήσει η Βουλή. Σας παρακαλώ λοιπόν. Σας παρακαλώ λοιπόν. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αφήστε λοιπόν αυτή την άτυχη στιγμή να περάσει και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία στο σώμα. Γιατί το σώμα είναι κυρίαρχο. Δεν είναι η πρόεδρος, ούτε το προεδρείο. Εισηγείτε στο σώμα. Το σώμα κατά πλειοψηφία αποφασίζει ότι σήμερα πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Στείλτε την κάλπη και προχωράμε. Κύριε Μημαράκη, ευχαριστούμε. Πόσο θα ευχόμουν όλα όσα είπατε να τα είχαμε ζήσει σε όλη την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Θέλω να σας πω ότι το Κοινοβούλιο θα είναι πάντοτε τόπος και αντιπαράθεσης και συζήτησης και διαλόγου. Και γιατί όχι, αυτά τα οποία κάποιοι δεν θέλουν να βγαίνουν στο φως, καλύτερα να συζητιούνται και ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Θα σας δώσω το λόγο αν θέλετε, γιατί αν φωνάζετε χωρίς να σας έχω δώσει το λόγο δεν σας ακούω απλώς. Εν σχέση με τη διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος, ίσως δεν ήσασταν στην έναρξη της διαδικασίας, αλλά αναφέρθηκα ρητά στην πρόβλεψη του Συντάγματος που επιβάλλει οι δικογραφίες να ανακοινώνονται στο σώμα. Και ανακοίνωση βέβαια στο σώμα δεν είναι η υποτονθορίζουσα αναφορά χωρίς δικογραφία, χωρίς στοιχεία διαβίβασης και χωρίς ονόματα. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο λέτε, ότι μπορεί δηλαδή να διαβιβάζονται και δικογραφίες για πρόσωπα υπόλογα, αλλά και δικογραφίες για πρόσωπα για τα οποία δεν θα υπάρξει συνέχεια δικονομική, αυτό δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μη διαδικασίας, αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσμα μια συντεταγμένης διαδικασίας και απόφασης στη Βουλή. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δυστυχώς, οι δικογραφίες αποκρύπτονταν από τους βουλευτές και δεν δίνονταν. Σε σχέση δε... Πάντοτε ανακοινώνονταν, εκτός από ορισμένους προέδρους που επέλεγαν να μην ανακοινώνουν. Εάν... Κύριε Μεϊμαράκη, δεν έχετε το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο όταν ζητήσετε το λόγο, αφού ολοκληρώσω την απάντησή μου σε αυτό που θέσατε διαδικαστικά. Θα σας δώσω το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο. Δεν θέλετε να ακουστεί η διαδικαστική απάντηση. Λοιπόν, να μας πείτε σήμερα ποια δικογραφία επί των ημερών δεν ανακοινώθηκε στο σώμα. Θα σας πω μία που δεν δόθηκε σε αντίγραφα και είναι η δικογραφία του Μνημονίου. Παρά τις πολλαπλές έγραφες αιτήσεις. Λοιπόν, δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στις 26 Νοεμβρίου του 2012. Τώρα, σε σχέση με τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, το πρώτο που έχω να σας πω, γιατί οφείλουμε ο ένας τον άλλον σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία, ειλικρίνεια και καλόπιστη συμπεριφορά, η οποία περιέχει και τη σύγκρουση. Είναι κακόπιστο αυτό που είπατε, ότι δηλαδή δεν ενημερώθηκαν τα κόμματα, διότι τα κόμματα και ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος, ο κύριος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε πριν την έκδοση ημερήσιας διάταξης
Και επιπλέον, κανένα κόμμα του κοινοβουλίου, μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Και επιπλέον κανένα κόμμα του Κοινοβουλίου δεν προέβαλε οποιαδήποτε ένσταση επί της διαδικασίας, αλλά αντίθετα τα περισσότερα κόμματα συμμετείχαν στη διαδικασία με προτάσεις προέδρων. Τώρα, το λόγο έχει, δεν θα αφήσουμε την συζήτηση άλλο να συνεχιστεί. Η κυρία Μπακογιάννη έχει ζητήσει το λόγο.